Η Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου από την εργατική λέσχη Νέας Ιωνίας, ο κύριος Ιάσονας Κούβδος, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Γεια χαρά. Αν και μία το μεσημέρι, να πω καλημέρα. Συμμετέχω σε εργατική λέσχη Νέας Ιωνίας, είναι λίγο παραπίσω, 500 μέτρα. Συντηρίζουμε και εμείς όσο μπορούμε το κοινωνικό ιατρείο Νέας Φιλαδέλφειας, Δράσης Καλλικυβήματος και Νέας Ιωνίας, όπως ορθώς πιστεύω έχει ονομαστεί. Ελπίζουμε και εμείς, αν και όντως είναι αντιφατικό, όπως είπε και ο προμιλών γιατρός, η μακρομέρευση του είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή το ότι υπάρχουν τέτοιες δομές είναι καλό και κακό. Καλό από, από την οπτική του ότι αυτοοργανωνόμαστε και τέλος πάντων αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες μας όσο γίνεται μόνοι μας. Κακό από την οπτική του ότι δυστυχώς τέτοιες δομές πρέπει να υπάρχουν να είναι κρατικές και να μην χρειάζεται να καταθέτουμε σε τέτοιες λύσεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γνωρίσουμε ότι η δουλειά που έχει γίνει εδώ πέρα είναι υποδειγματική. Το κοινωνικό ιατρείο είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, το φαρμακείο του πάρα πολύ πλούσιο. Και αυτό είναι κάτι που στους λίγους, στους δύο, ένα μισή μήνα που δουλεύει, είναι πάρα πολύ πληροφόρο. Και όπως φαίνεται, και ακόμη καλύτερα. Να αναφέρω ότι στην εργατική λέσχη Νέας Ιωνίας μαζεύουμε και εμείς φάρμακα, σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος πιο κοντά, τέλος πάντων δεν απέχει πάρα πολύ, αλλά έχουμε και εμείς χώρους για να αποθηκεύσουμε φάρμακα, τα οποία φέρνουμε τακτικώς εδώ πέρα. Σίγουρα η πιο μεγάλη ανάγκη του κοινωνικού ιατρείου αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι θα το στηρίξετε όλοι. Σας ευχαριστούμε. Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρέσβης της Πολυβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Φαρίτ Φερνάντες.